Θα μάθουμε τις εξελίξεις στην αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Νικόλαο Μπαξεβάνου, Διευθυντή Κλινικής Επανορθωτικής, Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας 24 ωρισνός ηλίας στο Metropolitan General. Καλώς ήρθατε κύριε Μπαξεβάνου. Καλώς σας βρήκα. Ποιους αφορά η αρθροπλαστική ισχύου γόνατος και ποιος είναι υποψήφιος για ολική αρθροπλαστική? Η αρθροπλαστική ισχύου και γόνατος αφορά εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι ουσιαστικά έχουν χάσει την άρθρωση του γόνατος ή του ισχύου. Mm. Η άρθρωση έχει εκφυλιστεί όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Ναι, το είδαμε. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λόγους εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας, σε ρευματολογικά νοσήματα, μπορεί να είναι μετατραυματική. Χαλάει η άρθρωση, χάνει τη σταθερότητά της, έχει δυσκαμψία, πόνο, μέχρι που ο άρρωστος δεν είναι πια λειτουργικός. Αρχίζει και έχει δυσκολία στην καθημερινότητά του και πλέον πρέπει κάτι να κάνει. Πρέπει να κάνει ουσιαστικά αντικατάσταση της άρθρωσης, να κάνει μία αρθροπλαστική δηλαδή, είτε ναι, αυτή αφορά το ισχύο ή το γόνατο. Όταν λέμε για εξελίξεις, τι εννοούμε, θα πούμε στους τηλεθετές. Οι εξελίξεις στην ολική αρθροπλαστική ουσιαστικά αφορούν πλέον σε τέσσερα πράγματα. Είναι τα τέσσερα καινούργια πράγματα που αφορά είναι ουσιαστικά τα σύγχρονα υλικά, οι καινούργιες προσπελάσεις, οι οποίες είναι μικρής επεμβατικότητας και ανέμακτες. Είναι τα πρωτόκολλα fast track, τα οποία είναι αναισθησιολογικά πρωτόκολλα και έχουν φέρει ουσιαστικά την επανάσταση τα τελευταία 2-3 χρόνια στις αρθροπλαστικές. Και βέβαια είναι η ρομποτική χειρουργική, που και αυτή έχει συμβάλει στο να κάνουμε αυτά τα χειρουργεία, τα οποία είναι βαριά χειρουργεία στην πραγματικότητα, ναι, να τα κάνουμε μια ρουτίνα, καθημερινότητα, οι ασθενείς να μπαίνουν το πρωί και την άλλη μέρα το πρωί να είναι στο σπίτι τους. Άρα μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες βελτιώνουν σημαντικότατα την καθημερινότητα του ασθενούς. Είναι στο μετά εννοώ, έτσι. Είναι... Ουσιαστικά αλλάζει η ζωή του ασθενή. Οι ασθενείς αυτοί όταν ζουν όσο ζουν με την αρθρίτιδα και ειδικά στην Ελλάδα που αργούν αρκετά να τον πάρουν απόφαση, πονάνε, δεν είναι λειτουργικοί, δεν μπορούν να κάνουν πολλές κινήσεις. Όταν έχουν πρόβλημα στο ισχύο δεν μπορούν να βάλουν ούτε τα παπούτσια τους, ούτε τις κάλτσες τους. Δεν μπορούν να καθίσουν στην τουαλέτα, δεν μπορούν να κάνουν πολλά βασικά πράγματα. Και βέβαια δεν μπορούν να εργαστούν και να κάνουν όσοι είναι νεότεροι, να κάνουν πράγματα που τους, ουσιαστικά είναι της καθημερινότητάς τους. Η αρθροπλαστική αλλάζει τη ζωή τους και τους φέρνει σε μια καινούργια κατάσταση και είναι πάλι ουσιαστικά λειτουργική και μπορεί να είναι και παραγωγική εφόσον είναι νέοι. Αυτό περιμένουμε τα επί της ουσίας, έτσι. Ένας άνθρωπος που μπορεί πολλές φορές να μην μπορεί να πάει ούτε στην τουαλέτα, ούτε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, περιμένει μετά να αλλάξει καθοριστικά. Περιμένει να αλλάξει καθοριστικά, βέβαια το λέω πολλές φορές. Η αρθροπλαστική είναι μια επέμβαση που την κάνουμε, όχι με στόχο απλά να πάει ο ασθενής στην τουαλέτα, είναι μια επέμβαση που την κάνουμε για να δώσουμε πολλά στον καινούργιο στον ασθενή με την καινούργια του άρθρωση. Δηλαδή να μπορεί να κάνει δραστηριότητες, ακόμα και κάποια αθλήματα. Πολύ σημαντικό όμως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο ασθενής να βγει χωρίς πόνο, σωστό, χωρίς να επηρεαστεί συστηματικά και εκεί παίζουν πάρα πολύ ρόλο όλα αυτά που είπαμε, τα νεότερα δεδομένα που αφορούν κυρίως, όπως βλέπουμε εδώ, τα fast track πρωτόκολλα, τα οποία είναι αναισθησιολογικά πρωτόκολλα. Ο ασθενής μόλις έχει τελειώσει το χειρουργείο του ισχύου και βλέπουμε ότι έχει απόλυτη κινητικότητα, θα ανέβει στο θάλαμο, το βλέπουμε, δεν θα πάει στην ανάνυψη, εδώ βλέπουμε ένα ασθενή 24 ώρες μετά το χειρουργείο. Θα ανέβει στο θάλαμο κατευθείαν, δεν θα πάει ανάνυψη, δεν θα έχει καθετήρες, δεν θα έχει παροχετεύσεις και ουσιαστικά θα είναι λειτουργικός και έτοιμος να πάει στο σπίτι. Εδώ βλέπουμε άλλη μια κυρία η οποία έχει χειρουργηθεί πριν 24 ώρες, έχει έρθει πάνω στο γραφείο να μας χαιρετήσει, δεν έφυγε καν κατευθείαν από το θάλαμο. Φανταστείτε ότι παλιά αυτοί οι ασθενείς φεύγανε με καρεκλάκι, με ασθενοφόρο, με τοπί, ενώ τώρα δύο γόνατα έχει κάνει συγκεκριμένη. Α, και τα δύο γόνατα, Ναι. Ουσιαστικά δεν βλέπει κάποιος ότι έχουν κάνει αντικατάσταση της άρθρωσης. Και τους βλέπουμε ότι περπατούν κανονικά. Περπατούν κανονικά. Μπαξέ. Και βέβαια βλέπετε εδώ και τρεις μήνες μετά το χειρουργείο ένα απόλυτο λειτουργικό αποτέλεσμα, δεν φαίνεται καν η τομή. Τίποτα, ναι. Ναι. Να, και η κυρία κατεβαίνει σκάλες. Και η κυρία κατεβαίνει σκάλες, εδώ έχει κάνει και τα δύο γόνατα. Έχουν περάσει τρεις μήνες από το χειρουργείο, αλλά βλέπετε πόσο εύκολα ανεβαίνει και κατεβαίνει τις σκάλες. Ακόμα και σε πιο εύσωμους ασθενείς, ακόμα και σε ασθενείς με άλλα προβλήματα, με τις καινούργιες μεθόδους μπορούμε να είμαστε πραγματικά πολύ βοηθητικοί για τους ασθενείς. Τι γίνεται τώρα στην εποχή του COVID-19 με όλες αυτές τις δυσκολίες που συνεπάγεται αυτό?
Είναι ένα θέμα αυτό για εμάς τους ορθοπαιδικούς, γιατί αυτές οι επεμβάσεις είναι επεμβάσεις ουσιαστικά βελτίωσης της ποιότητας της ζωής. Δεν είναι επεμβάσεις που πρέπει κάποιος να κάνει υποχρεωτικά. Παρόλα αυτά, στην κλινική, στο Metropolitan General, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα. Δεν μπαίνει κανένας ασθενής χωρίς να κάνει έλεγχο κορονοϊού. Δεν μπαίνει καν συνοδός χωρίς να κάνει έλεγχο κορονοϊού. Οι ασθενείς, αφού κάνουν το τεστ και είναι αρνητικοί, μετά προχωράνε στις υπόλοιπες εξετάσεις. Οπότε το περιβάλλον του νοσοκομείου είναι απόλυτα προστατευμένο. Μάλιστα. Και βέβαια όλα αυτά τα πρωτόκολλα fast track που βοηθούν στο να μείνει ο ασθενής μόνο 24 ώρες μέσα στο νοσοκομείο maximum, δεν τον αφήνουν εκτεθειμένο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Και μπορούμε ουσιαστικά, ναι, ακόμα και στις μέρες αυτές, να πραγματοποιούμε αρθροπλαστικές με απόλυτη ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ, κύριε.